που η Ουκρανία πολιορκείται ανελέητα, οι εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις του Πούτιν για σφυροκοπήματα μόνο σε στρατιωτικούς στόχους πέφτουν στο κενό. Οι άνδρες του θερίζουν ό,τι βρουν στο πέρασμά τους. Με τυφλά χτυπήματα ρίχνουν τα βέλη τους παντού, εξακολουθώντας να βυθίζουν την χώρα στο χάος. Κτίρια, νοσοκομεία, σπίτια, ακόμη και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς καταραίουν σαν χάρτινη πύργη. Στην πολυζητόμηρ έξω από το Κίεβο, εν αέρια βόμβα καταστρέφει ολοσχερός νοσοκομείο, καθώς και κατοικίες που βρίσκονται δίπλα από αυτό. Бом було декілька. Будинок ще зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна, двері. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ουκρανίας προς τιμή των Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος δέχεται εκτεταμένες ζημιές μετά από σφοδρή επίθεση ρωσικών πυράβλων στον πομπό τηλεπικοινωνιών του Κιέβου. Що ж тоді далі, якщо вже Бабин Яр? Що вони там не мріяли? Чорт знає. Το ντοκουμέντο αποτυπώνει τις εικόνες απόλυτης καταστροφής από το εσωτερικό πανεπιστημίου στο Χάρκοβο μετά από πλήγμα που δέχτηκε από ρωσικά αεροσκάφη. Φοιτητές τρέχουν να γλιτώσουν. Σε βομβαρδισμένο τοπίο μετατράπηκε και νηπιαγωγείο στην Ανατολική Ουκρανία. Στην πρωτεύουσα άρμα μάχης ρίχνει ο Βίδα σε απόσταση αναπνοής από άνδρα την ώρα που καταγράφει βίντεο με το κινητό του. Μέσα στην δίνη του πολέμου, η 30χρονη Κατερίνα φέρνει στον κόσμο το παιδί της, ένα υπόγειο νοσοκομείου στην Μαριούπολη. Ένα νεογέννητο που ελπίζει να θέσει τέλος στο αιματοκύλισμα της χώρας της. Με ρωτήσατε, με ζάλει αυτή τη στιγμή. Με καριάμια και είδα που μου να ρωτήσετε στην τίνση. Τα και έχουμε όλα. Βίρμα. Στρώσε από το χαράστη.